έργο προχωράει με τους προβλεπόμενους ρυθμούς και μάλιστα μπορώ να πω ότι ικανοποιεί και αισθητικά σχεδόν όλους τους συμπατριώτες μας. Ήδη έχουμε μπει στο κομμάτι της ένωσης του δρόμου της Απλουταριάς με τη Στεφάνου Τσουρή και την Καλαμπόκα, ένα κομμάτι που προβλέπει ότι θα τελειώσει και αυτό το αργότερο μέσα στην άλλη εβδομάδα, ίσως και νωρίτερα. Και απομένουν, ας πούμε, οι τελευταίες πινελιές που θα μπουν, αν δηλαδή θα μπουν υπέρκολες ή τελικά δεν θα μπουν υπέρκολες και θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα προκειμένου να επεκταθεί η πλακόστρωση και στους υπόλοιπους δρόμους. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς περιμένουμε από το εμπορικό επιμελητήριο, από τον εμπορικό σύλλογο μάλλον, να μας καταθέσει και εκείνο τις προτάσεις του για το πού θα είναι οι θέσεις οι οποίες θα γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις. Και αυτό γιατί όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο. Η Απλουταργία, όπως γνωρίζετε, δεν θα περνάνε πλέον από εκεί αυτοκίνητα. Θα οριστούν κάποιες θέσεις περιμετρικά, είτε μέσα στους πεζόδρομους, τους καθέτους, είτε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία στην είσοδο αυτών των δρόμων, προκειμένου τα φορτηγά των μεταφορικών να ξεφορτώνουν με τα ειδικά με χειροκίνητα έτσι, καρότσια, τα προϊόντα που θα πρέπει να εφοδιάσουν τα καταστήματα, είτε αυτά είναι ρούχα, είτε είναι γλυκά, είτε είναι καλλιτικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Ο εμπορικός σύλλογος ξέρω ότι έχει συνεδριάσει, δεν μας έχει δώσει ακόμα την γραπτή όμως απάντησή του, προκειμένου την επεξεργαστεί η τεχνική υπηρεσία και εμείς, ώστε να καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω ότι θα πρέπει οι courier και τα delivery, ήδη με τις courier κάναμε μία συνάντηση και το δέχτηκαν, να μην χρησιμοποιούν τα μηχανάκια για να διαβαίνουν την Απλουταργιά, καθώς σας ενημερώνω και διαμέσου του site σας ότι η αστυνόμευση θα είναι πάρα πολύ αυστηρή και θα κινδυνεύσουν ακόμα και με ανάκληση στις αδείες τους αν συλληφθεί κάποιος να κάνει delivery με παπάκι. Ήδη το προηγούμενο Σάββατο με πολύ χαρά είδα ποδήλατα να κάνουν delivery σε καταστήματα και ήταν μια πραγματικά πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εικόνα.